Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την ευγένεια να προηγηθώ. Επειδή ξέρω τη δράση σας, διότι είχα τη μεγάλη ευκαιρία και τιμή να συνεργαστώ με τον οργανισμό, με το δίκτυό σας, αλλά και με την Τάνια προγενέστερα στο πλαίσιο άλλης της ιδιότητας, όταν ήταν βουλευτής και είχαμε δει μαζί, θυμάμαι, ζητήματα που αφορούν την λεγόμενη ευάθυνση των σχέσεων Κύπρου-Ελλάδος, αυτής της ιστορικής, αδελφικής, πολιτιστικής, όπως συνηθίζω να λέω, ιστορικής πορείας, η οποία είναι αναλύωτη στον χρόνο και ανέγκυχτη όσο και αν κάποιοι ενίοτε βυσοδομούν. Και όταν χτύπησε το τηλέφωνο μου να μου πει κάνουμε μια εκδήλωση και θα θέλαμε να είσαι σε αυτούς που θα βραβεύσουμε, τέλος πάντων θα τιμήσουμε, ένιωσα λίγο άβολα. Της λέω για ποιο πράγμα, μου λέει για το α, β, γ, δ. Αυτό που θα σημειώσω και θα κλείσουμε αυτό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και οι δράσεις ή και η πρόληψη, γιατρέ, έχουν να κάνουν πρωτίστως με το πώς τις εκτρέφεις και πώς τις λιπαίνεις. Και η πρόληψη προφανώς και στις ανθρώπινες σχέσεις έχει το δικό της χαρακτηριστικό. Κρίνονται οι άνθρωποι όχι την ώρα που στέκονται, αλλά την ώρα που κάθονται. Και το τηλεφώνημα της Τάνιας έδειξε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις αξιολογούνται όταν φύγεις από τη θέση και όχι όταν κάθεσαι σε αυτήν. Και ομολογώ ότι από μόνη της αυτή η χειρονομία με συγκίνησε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ εύχομαι το καλύτερο, γιατί διότι οι δράσεις σας είναι χρήσιμες, είναι πολύ σημαντικές για την κοινωνία, ειδικότερα σε μία περίοδο, αλλά και σε ένα αξιακό σύστημα, το οποίο τα κομμάτια της υγείας οφείλει να τα έχει στην προμετωπίδα των στόχων του, οφείλει να τα έχει, όπως και της παιδείας και της εκπαίδευσης. Αλλιώς, και αν προσθέσω και αυτά του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, κλείνω στους τέσσερις βραχίονες πυλώνες που εγώ προσωπικά θεωρώ τα προστάγματα και τα αξιώματα της κάθε μας παρουσίας. Ως εκ τούτου να ευχηθώ κάθε καλό, να ευχηθώ να ευημερείτε για να ευημερεί και το δίκτυο και σε όλους ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.